Τα σέλγιζε πάνω στο πτώμα. Σας το είπε? Όχι, εγώ το μάθα εδώ. Δεν μου το είπε ποτέ αυτό. Πες μας για εκείνη την ημέρα. Χρησιμοποίησε αυτό το κοριτσάκι και χρησιμοποίησε και εμένα ως το γεγονός ότι δεν θα μίλαγα. Δηλαδή βάσει του ότι ο Μάκης ήξερε ότι εγώ έτρεφα κάποια αγάπη για αυτόν, μου τα έλεγε όλα για να ξελαφρώσω τη δικιά της συνείδηση, φόρτωνε τη δικιά μου, γιατί ήξερε ότι εγώ δεν θα πω τίποτα επειδή θα ήμουν νεκρή. Δηλαδή ξελάφρωνε αυτό, σου φόρτωνε εμένα. Και όλο αυτό σε πάταγε και σε πίεζε και σε συνέθλιβε. Σκέφτηκες ποτέ να σηκώσεις να φύγεις? Να σταματήσω τη σχέση μαζί του? Mm. Το σκεφτόμουν πάρα πολλές φορές. Απλά δεν είχα το κουράγιο να το κάνω. Είχες το κουράγιο επειδή τον ήθελες, επειδή τον αγάπαγες ή επειδή φοβόσουνα? Και τα δύο. Αλλά κάποια στιγμή όταν δώσαμε τέλος στη σχέση, το είπαμε δηλαδή, και ενώ πιο πριν τον είχα αναγκάσει να μου πει ότι τι γίνεται περί μαγείας, περί ισχυρισμού ότι είναι δαίμονας και όλα αυτά, μου τα αποκάλυψε ότι δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Και μου είχε πει μάλιστα να μην εμπλάκω και στο σατανισμό, γιατί είναι άσχημα τα πράγματα. Και να πιστεύω που θέλω. Αυτός βέβαια πίστευε κάπου αλλού σε κάποιους άλλους δαίμονες. Και όταν τα έμαθα εγώ, ειδοποίησα όλα τα παιδιά που είχαν την πολύ κοντινή σχέση, γύρω στα 7-8 άτομα, να ξεκόψουν τελείως μαζί του, να μην τον ξαναπάρουν τηλέφωνο. Ή αν παίρνει ο ίδιος για να τα βρει, αυτός, τα παιδιά να το κλείνουν το τηλέφωνο. Και όλα αυτά με μια τεράστια μυστικοπάθεια που σημαίνει ότι κανείς από τους δικούς σας ποτέ δεν έμαθε τίποτα, ούτε υποψιάστηκε τίποτα. Ούτε εμένα, ούτε τον άλλο το παιδί. Η συμπεριφορά σου είχε αλλάξει, το ντύσιμό σου είχε αλλάξει, δινόσουνα στα μαύρα, έκανες περίεργα πράγματα που να τραβήξουν την προσοχή και την περιέργεια της οικογένειάς σου. Η μητέρα μου ανησυχούσε ιδιαίτερα, γιατί όταν πήγαινα στο σπίτι, εφόσον είχα βγει μαζί του, και κάτι πήγαινε να μου πει, αμέσως την απόπερνα, της μιλούσα άσχημα, είχα νεύρα. Τη είχε κινήσει πολλές φορές το ενδιαφέρον, αλλά ήξερε όμως. Είχα πει ότι έχω προβλήματα σε σχέση με το Μάκη, μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα. Της το είχα πει. Ήξερε δηλαδή ότι ο Μάκης ήταν αυτός που δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα να του μιλήσω. Δεν μπορούσα να φέρω αντίρρηση μέσα στη σχέση και να του πω ότι διαφωνώ με αυτό. Υπήρχε κανείς πάνω από το Μάκη? Υποτίθεται ότι υπήρχαν κάποιοι δαίμονες πάνω από το Μάκη. Ποιος ήταν ο αρχηγός του γκρουπ? Για τους ανθρώπους μιλάμε τώρα. Ναι, βέβαια. Ο Μάκης. Και αμέσως μετά? Είχε σε βοηθό τον καημένο το Μάνο. Ο Μάκης ήταν... Είχε σαν αποκούμπι εμένα. Πάλι καλά που το βλέπεις έτσι τώρα, δηλαδή. Ότι είχε σαν αποκούμπι και πάνω σου συσσόρευε αυτά που δεν θα ήθελε ποτέ να μάθει κανένας άλλος. Ο Μάκης... Όταν έκανε τους δύο φόνους, είχε κάποιον να τα πει ή ότι ετοιμάζονταν να τα κάνει. Εγώ δεν είχα κάποιον να τα πω. Σωστά. Σε ποιον θα τα έλεγα, στο Μάνο που τα ήξερε ήδη? Πες μας για εκείνη την ημέρα που πήρατε τη δώρα και πήγατε πάνω στο μέρος των τελετών. Ήταν καθορισμένος χώρος για τελετές. Είχατε ξαναπάει εκεί? Από ό,τι έμαθα εκεί πέρα, είχαν γίνει δύο τελετές μύησης, όχι φόνου. Εσύ δεν είχες πάει μέρος σε αυτές τις τελετές? Όχι, ούτε ήξερα πού ήταν. Τι γινόταν σε αυτές τις τελετές? Μαθαίνουμε από την ανάκριση ότι η ιστορία των τελετών ήταν καθαρά σεξουαλική, δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Μπροστά μου δεν είχαν γίνει όργια, αυτό που αποκαλείται δηλαδή. Δεν ξέρω αν είναι όργια ή όχι, αλλά από αυτά που παίρνει η ανάκριση, τα στοιχεία και που τα ακούσαμε από τον ίδιο τον αστυνόμο που έκανε την ανάκριση, όλοι οι χαρακτήρες της ιστορίας ήταν περισσότερο σεξουαλικοί παρά σατανιστικοί. Ναι, μπροστά μου δεν γίνονταν τίποτα. Όταν εγώ έβγαινα και έβγαιναν και τα άλλα τα παιδιά. Και μία-μία κοπέλα παίρναγε μέσα και ένα-ένα αγόρι για να δηλώσουν κάποια επιθυμία. Από εκεί πέρα δεν ήξερα, γιατί ήταν μυστική η επιθυμία. Μεταξύ σας, τα υπόλοιπα παιδιά, δεν τα λέγατε? Εδώ τα λέτε στο κομματήριο για τις σχέσεις σας, για τους άντρες, για τα πάντα. Μεταξύ σας δεν λέγατε τι ήθελαν από εσάς, τι γινότανε στα κλειστά δωμάτια, τι γινότανε στις μοιήσεις, στις τελετές? Απαγορευότανε όταν συναντιόμασταν ξεχωριστά με το Μάκη. Τι μπορεί να έχει κάποια σχέση με εμένα, αλλά θα την συντηρεί και κάποια σχέση με τα παιδιά που ήταν μέσα στο σοντανισμό. Απαγορευόταν από τους δαίμονες να μάθω εγώ τι έλεγαν με τα κορίτσια.